Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα και δικιό σας. Καλημέρα. Πώς είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Κύριε Βαρτζόπουλε. Αναρωνίων. Οι τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου είναι τελικά αυτό το οποίο περίμενε η κυβέρνηση τόσες μέρες και ακολούθησε του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ? Εντάξει, είναι θετικές δηλώσεις. Από όποια πλευρά και αν τις δει κανείς, είναι θετικές δηλώσεις και θετικές δηλώσεις έχουν πάντοτε μία σημασία. Τώρα, από την άλλη πλευρά, είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες ότι αν είναι να συμβεί κάτι, εμείς θα πρέπει να βασιζόμαστε στους εαυτούς μας και μόνο. Σας ακούμε λίγο επιφυλακτικό όσον αφορά τη σχέση μας με την Τουρκία. Προσέξτε. Οι σχέσεις μας με την Τουρκία έχουν μια προαιώνιο, αν θέλετε, ιστορία, η οποία είναι καταδεικτική του τι μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντοτε κατά νου. Οι σύμμαχοι είναι σύμμαχοι, καλό είναι να υπάρχουν, αλλά όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, εμείς πρέπει να βασιζόμαστε στον εαυτό μας κατά κύριο λόγο. Διότι είναι απολύτως γνωστό ότι πέρα από τα καλά λόγια του Προέδρου Τραμπ, υπάρχουν εξίσου καλά λόγια για τον Πρόεδρο Ερντογάν και εξίσου καλά λόγια για τη σημασία της Τουρκίας, ιδίως στη Μέση Ανατολή. Και από την άλλη πλευρά, είναι εξίσου σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στερείται οποιασδήποτε πολιτικής και στρατιωτικής ισχύως, ακόμη δυστυχώς. Κύριε Βαρτζόπουλε, την ίδια ώρα βέβαια έχουμε τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος τεντώνει συνεχώς το σκηνή. Δηλαδή, εχθές είχαμε δηλώσεις από τον εκπρόσωπο της τουρκικής κυβέρνησης, τον κύριο Καλίν, ο οποίος είπε ότι λόγω της συμφωνίας με την επίσημη κυβέρνηση της Λιβύης θα συνεχιστούν οι έρευνες και οι γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στις περιοχές που συμφωνήθηκαν με την Λιβύη. Είχαμε τις δηλώσεις, τις φερόμενες δηλώσεις, τις οποίες υποτίθεται έκανε ο κύριος Ερντογάν σχετικά με τα ημεία, με τον ΣΥΡΙΖΑ, την αξιωματική αντιπολίτευση, να καλεί τον Πρωθυπουργό να διαψεύσει ότι γίνανε αυτές, ότι υπήρξε αυτή η επικοινωνία μεταξύ του Τούρκου Υπουργού Άμυνας και του Έλληνα Υπουργού Άμυνας. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το θέμα της επικοινωνίας, είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί ζητήματα τα οποία είναι υψής της σημασίας και τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίζει κανείς με μεγάλη προσοχή, για να αρθρώσει αντιπολιτευτικό λόγο. Πάσχοντας, δεν νομίζω ότι υπήρξε αυτή η επικοινωνία μεταξύ του κύριου Παναγιωτόπουλου με τον Τούρκο. Δεν θα ήθελα να τα σχολιάσω αυτά εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι κατά την άποψή μου τέτοια ζητήματα δεν πρέπει να σχολιάζουν δημοσίως. Και πολλό δε μάλλον δεν πρέπει να σχολιάζονται από ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ειδικοί ούτε έχουν το εύρος των γνώσεων και της πληροφορίας. Αυτά τα ζητήματα, αν σχολιαστούν, θα σχολιαστούν μεταξύ υπηρεσιακών και μεταξύ υπευθύνων βουλευτών σε κλειστές συνεδριάσεις της Βουλής. Δεν συζητώνται απλώς και μόνο για να κάνουμε κουτσομπολιό. Αυτή είναι η άποψη. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κουτσομπολιό, κύριε Βαρτζόπουλε? Κάνει κουτσομπολιό, βέβαια. Προφανώς κάνει κουτσομπολιό. Μάλιστα, σε τόσο σημαντικά θέματα. Ακριβώς. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν στερείται σοβαρότητος μια τέτοια συζήτηση από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε τι. Τώρα, όσον αφορά την στάση του Ερντογάν, νομίζω ότι είναι σαφές. Θα πρέπει κανείς να δει διαχρονικά τη στάση του Τούρκου ηγέτη. Ο Τούρκος ηγέτης, ό,τι λέει, το κάνει. Αυτό που λέτε τώρα εδώ, η Τουρκία δηλώνει αποφασισμένη, βλέπουμε από χθες το βράδυ, να ξεκινήσει γεωτρήσεις και σεισμικές έρευνες μεταξύ Καστελόριζου και Λιβύης με βάση τη συμφωνία. Η προσωπική προσέγγιση αυτό εδώ είναι ότι εννοεί απολύτως αυτά τα οποία λέει. Άρα να είμαστε έτοιμοι, κύριε. Μπορεί να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο. Το λένε όλοι. Αν παρακολουθήσει κανείς διαχρονικώς τους τελευταίους μήνες τις δηλώσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου και των αρμοδίων υπουργών εξωτερικών και αμήνες και των εμπλεκομένων στρατιωτικών, όταν μιλούν με φιδό βεβαίως, είναι απολύτως σαφές ότι γνωρίζουμε, έτσι περιμένουμε και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι γιατί? Για τα πάντα. Για να αντιδράσουμε, για να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο, να προχωρήσουμε σε μια ανάλογη κατάσταση σαν τα ίμια. Δεν προσέξτε. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις λέξεις με μεγάλη προσοχή. Ναι, όταν λέτε προσοχή. Για τα πάντα, κύριε Βαρτζόπουλε, αγαπητέ Υπουργέ. Όταν λέμε για τα πάντα, εννοούμε για τα πάντα. Δηλαδή, ακόμα και για να απαντήσουμε ενδεχομένως πολεμικά σε ένα θερμό επεισόδιο. Αναλόγως της τάσης της Τουρκίας, εμείς θα προασπιστούμε των εθνικών συμφερόντων και του εθνικού χώρου. Μάλιστα. Το λέει όλος ο κόσμος. Να σας ρωτήσω λίγο. Το λέει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λίγο τώρα κάτι. Έχουμε και το προσφυγικό, βέβαια, το οποίο πολύ σημαντικό στην κορυφή θέμα, της ατζέντας έτσι. Και είναι στο πεδίο της αντιπαράθεσης. Είναι στο πεδίο της αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα,
το Μητρό, το οποίο νομοθετήσατε, το να υπάρξει ένα Μητρό για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και έλεγχος των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτό είναι μια καλή θα λύσει, αλλά ακόμη έχουμε πολύ δρόμο. Κύριε Βαρτζόπουλε, θα λύσει το πρόβλημα του προσφυγικού, θα αποσυμφορήσει δηλαδή το Μητρό, τους χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται στα νησιά μας και στην υπηρετική Ελλάδα. Και επίσης με την ίδια λογική, να συνεχίσω λιγάκι στο Βαγγέλη, δέχεστε κριτική για τον φράχτη στη θάλασσα, έτσι. 2,7 χιλιόμετρων που λένε ότι τα σύνορα εννοείται ότι είναι πολύ μεγαλύτερα, πολύ περισσότερα. Και ότι είναι μια κουκίδα στο Αιγαίο ουσιαστικά αυτό το πλέον φράγμα. Προσέξτε, για να διατηρήσουμε μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Όποιοι λένε τώρα για αυτόν τον φράχτη των 2,7 χιλιόμετρων, είναι προφανές ότι πρόκειται για μια πρώτη προσπάθεια δοκιμαστική φύσεω. Όποιο το καταλαβαίνει αυτό είναι απρόσιτο. Θα γεμίσουμε φράχτε με το Αιγαίο, υπάρχει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει επιχειρησιακό ο αρμόδιο υπουργό. Ναι. Όταν θα το δούμε και θα δούμε τις λεπτομέρειες και θα μας παρουσιάσει το πλάνο του, τότε θα το εκτιμήσουμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προμήθεια η οποία σκοπό έχει καθαρά να δοκιμάσει μια τέτοια τακτική. Πρόκειται περί δοκιμαστικού, προφανώς. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα το προσφυγικό όμως με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ναι, το θεωρώ και εγώ πάρα πολύ σημαντικό. Προσέξτε. Φυσικά και δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα αυτή τη στιγμή υπονομεύεται εκ των έσω και λέγω με περισσή γνώση ή αν θέλετε βεβαιότητα αυτά τα οποία... Εννοείται ότι υπονομεύεται εκ των έσω. Ότι δεν διευκολύνονται οι διαδικασίες, κύριε Βαρτζόπουλε. Ακριβώς αυτό εννοώ, κύριε Στολάκη. Αυτό ακριβώς εννοώ. Δηλαδή γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος. Τα κάμψη καταβλισμοί διοικούνται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το κράτος, ναι. Από Γερμανούς, Δανούς, δηλαδή αυτό τον ΜΚΟ, ναι. Και ως τούτου δεν ελέγχονται από την πολιτική ηγεσία. Ναι. Και εννοώ επίσης ότι στις διαδικασίες ασύλου, στις υπηρεσίες ασύλου πλην των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι προφανώς θυσιάζονται και αυτοαναλύσκονται, ναι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί συμβασιούχοι οι οποίοι έχουν προσληφθεί από την προηγουμένη κυβέρνηση με δικά της κριτήρια. Άρα σας κάνουν πόλεμο εκ των έσω αυτοί οι συμβασιούχοι που προσλήφθηκαν. Πολύ φοβούμε. Ότι ο σκοπός τους δεν είναι να διεκπαιριώνουν τις αιτήσεις ασύλου, αλλά να καθυστερούν τις αιτήσεις. Να σας ρωτήσω και κάτι τώρα. Ότι όλοι αυτοί οι συμβασιούχοι θα πρέπει να αλλάχθουν με κριτήρια αδιάβλητα. Όταν λήξει η σύμβασή τους. Όταν λήξει η σύμβασή τους. Δεν νομίζω να μπορείτε να το κάνετε νωρίτερα, αλλά είπατε υπάρχουν συμβασιούχοι με δικά τους κριτήρια των προηγουμένων. Δηλαδή, οι προηγούμενοι, ποια ήταν τα κριτήρια για τους συμβασιούχους που είχαν. Να μην δοθεί ποτέ. Απάντηση σε κανέναν και να διαιωνίζονται οι διεκπαιρεώσεις των αιτήσεων ασύλου στο δυνακέ. Κύριε... Και να τους κρατάμε εδώ στη χώρα μας. Ακριβώς αυτό. Ναι. Κύριε Βαρτζόπουλε, και τι θα τους έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βαρτζόπουλε. Ρωτήστε τους. Επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, εσείς καταγγέλλετε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ότι άνθρωποι οι οποίοι προσελήφθησαν μέσα στις αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση ασύλου αλλά και την. Ναι, το λέγω. Έχω επίγνωση αυτό το οποίο λέω. Βρίσκονται παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, τα οποία μπλοκάρουν ουσιαστικά τη διαδικασία για να σας κάνουν αντιπολίτευση. Ακριβώς. Σκοπό έχουν να μην διεκπαιρεώσουν ποτέ καμία αίτηση ασύλου. Και την ίδια πολιτική είχαν και όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω ιδεολογίας. Μέχρι το αποτελέσματο είναι αυτό. Για ρωτήστε πόσες αιτήσεις ασύλου έχουν διεκπαιρεωθεί. Για ρωτήστε. Λόγω τη γραμμή που είχαν πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε πόσες έχουν διεκπαιρεωθεί μέχρι τώρα. Μάλιστα. Ναι, έχουμε 80.000 η αλήθεια. Είναι εκκρεμής αιτήσεις ασύλου. Αυτό είναι γνωστό. Απλά αυτό προβληματίζει και το. Τι χρειά να έχουμε άλλον μαρτύρο. Ξέρετε τι, η αχίλιο στέρνα της κυβέρνησης τώρα όσον αφορά στο προσφυγικό και τη μόρια που χρησιμοποιεί πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βαρτζόπουλε, και το ξέρετε καλά, είναι ότι έφυγε αφήνοντας 5.000 ανθρώπους και τώρα είναι 20 σχεδόν. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Και γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να δράσουμε με αυτό το σώμα. Δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Βαρτζόπουλε, να ρωτήσω λίγο κάτι. Η κυβέρνηση, με το που εκλέχθηκε ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, αποφάσισε να καταργήσει ένα υπουργείο, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Έσπασε τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού σε 2, 3, 4 μέρη. Όχι, το είχε ο Χρυσοχοίδης, μετά ήρθε ο Αλκιβιάδης ο Στεφανής, τώρα το πήρε ο Μηταράκης. Και φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση για αυτές τις καθυστερήσεις. Του εξαμήνου για το γεγονός ότι όπως ισχυρίζονται και δεν το έχετε διαψεύσει κι εσείς, σας αφήσαν 5.000 ανθρώπους στη μόρια και αυτή τη στιγμή έχουμε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες. Σχεδόν 20.000 είναι παιδιά. Φταίνε μόνο οι προηγούμενοι. Επαναλαμβάνω ότι είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα πει ότι όλα τα κάνουμε τέλεια. Σας λέγω όμως σε ποια σημεία θα πρέπει να δράσουμε και το εννοώ. Και ποιο είναι το χάπι, ας πούμε, ποια είναι η λύση που εσείς προτείνετε. Δεν υπάρχει ένα χάπι. Ναι, έχετε εντοπίσει ένα πρόβλημα, κύριε.
Κύριε Βαρτζόπουλε, έχετε εντοπίσει ένα πρόβλημα εσείς. Μας είπατε ότι θεωρώ ότι πρέπει να φύγουν, να αλλάξουν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στις αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι ένα από τα μέτρα, δύο από τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να γίνουν. Μάλιστα. Τα άλλα είναι γνωστά, τα έχουμε τελειωθεί. Είναι η αυξημένη ετοιμότητα προστασίας των ασυνόρων. Γίνεται και αυτή η προσπάθεια με το φράχτη, το οποίο θα δούμε όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τη. Αυξάνονται οι δυνάμεις του λιμενικού, δημιουργούνται κλειστά κέντρα στα νησιά και κυρίως υπάρχει και μια διαφορετική αντιμετώπιση το εσωτερικό της χώρας, η οποία αυτή τη στιγμή είναι εξελίξει. Κύριε Βαρτζόπουλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ξέρετε, υπάρχουν πληροφορίες που μιλούν για γκρίνια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή το προσφυγικό. Το επισημαίνω. Και καλείστε τώρα οι βουλευτές σε ολόκληρη την χώρα να κάνετε ένα μασάζ, θα λέγαμε, στους δημάρχους, κυρίως στους δημάρχους διαφόρων περιοχών. Πείτε μου λιγάκι, ποια είναι αυτό το μασάζ, συναντάτε αντιδράσεις, τι γίνεται? Κοιτάξτε, το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, γιατί δεν υπάρχει προσφυγικό, μεταναστευτικό υπάρχει, δεν υπάρχουν πλέον πρόσφυγες. Ναι. Το μεταναστευτικό ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και θα την ταλανίζει για ένα μεγάλο ακόμη χρονικό διάστημα. Αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί τριβές και δυσφορία. Δική μας δουλειά είναι να βάλουμε πλάτη. Και τι βάζει. Ναι, να ρωτήσω. Εσείς επικοινωνείτε δηλαδή με δημάρχους και προσπαθείτε να τους πείσετε. Ο καθένας στην περιφέρειά του κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την κοινωνία. Εσείς είστε β' περιφέρεια. Λαμβάνετε θετικά μηνύματα, συναντάτε αντιδράσεις και γκρίνια. Και τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Προφανώς υπάρχει δυσφορία του πληθυσμού, την οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Το γεγονός ότι θα δοθούν χρήματα στους δήμους που θα φιλοξενήσουν πρόσφυγες μπορεί να λειτουργήσει λίγο αποτρεπτικά σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις. Πολλά μέτρα που είναι αποτρεπτικά και πολλά μέτρα που είναι αποτρεπτικά να γίνονται τη σωστή στιγμή και με τη σωστή διαδικασία. Πάντως και αυτό το οποίο ουσιαστικά είπε η κυβέρνηση ότι θα είναι σύμφωνη σε συνεργασία μάλλον με τις τοπικές κοινωνίες, δεν βλέπουμε ότι ισχύει. Γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα την Κυριακή που μιλάει για 29 κέντρα φιλοξενίας, κύριε Βαρτζόπουλε. Έχουμε συζητήσει και μαζί κατηδίαν στην προσπάθεια να κάνουμε ρεπορτάζ για να δούμε πού θα δημιουργηθούν αυτά τα κέντρα φιλοξενίας. Και αυτό που μου λένε πολλοί συνάδελφοί σας, δεν ξέρω εσείς ενδεχομένως άμα γνωρίζετε, είναι ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση για το εάν θα δημιουργηθούν και σε ποιες περιφέρειες θα δημιουργηθούν αυτά τα κέντρα φιλοξενίας. Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός αυτός του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής θα πρέπει να δεθεί υπόψη και των τοπικών παραγόντων και των αρετών βουλευτών, έτσι ώστε Μάλιστα. να γίνει μια διαχείριση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Αυτό νόητο. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα κύριε πολύ, κύριε Βαρτζόπουλε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.